Μαζί σας κύριε Αποστολή, τι κάνετε? Χαίρε, χαίρε αγαπητέ μου, καλά. Καλά. Σε σένα και σε όλο τον κόσμο που σας ακούει και δεν είναι λίγος ο κόσμος που σας ακούει. Τι ωραία γραμμή, τι ωραία συσκευή έχετε. Ακούγεστε και μιλάτε από στούντιο, από μικρόφωνο. Όσοι είναι με τα τηλέφωνα. Είναι το τηλεφωνικό μου κέντρο καλό. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις, αδερφέ. Αλήθεια είναι αυτό, άργησα να το καταλάβω κύριε Αποστολίδη. Είναι από τους βασικότατους κανόνες της ζωής και της καθημερινότητας αυτό που είπατε. Δεν θα πω τι αυτοκίνητο έχω. Έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο πλήρωσα ακριβά και το έχω 20 χρόνια και δεν με έχει πάρει ποτέ οδική βοήθεια. Ναι, θα μου το πείτε εκτός αέρα, αλλά 20 χρόνια τι, 20 χρόνια πολλά είναι. Αμάξι χωρίς άστρο που λένε. Άστο βράστο, πώς λέει το. Άστο βράστο, κάπως έτσι λέει. Βράστο και άστο, ναι, για να μην πούμε την χοντρή τη λέξη. Ναι, 20 χρόνια το έχετε, δεν τα αλλάζετε. 20 χρόνια, δεν με έχει σηκώσει οδική βοήθεια. Μόνο τα σέρβις του κάνω και αυτά τα οποία χρειάζεται ένα αμάξι στο maintenance για να είναι εντάξει. Τα τακάκια, τα φρένα, το ένα, το άλλο. Με άλλο αυτοκίνητο θα το είχα αλλάξει, ξέρω εγώ, 2-3 φορές. Καλά, δεν σας μπαίνει στο μυαλό έτσι πως είστε αραχτός στο σπίτι σας και όχι στο γραφείο γιατί έχετε πάρα πολύ δουλειά, να μπείτε να πάρετε κανένα ηλεκτρικό, ένα από αυτά τα καινούργια τεχνολογίας που το... Απάτη είναι, αυτά. Μετά από μια δεκαετία στην Ελλάδα. Όχι, γιατί έχει πολύ... Πολλά αυτοκίνητα. Άσε τώρα, κάνεις 300 χιλιόμετρα με 80-100 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα. Ναι. Και κάθε 300 χιλιόμετρα πρέπει να το φορτίζεις, ξέρω, να το πατήσεις λίγο παραπάνω και πού θα βρεις ρεύμα και φορτιστές και ιστορίες μέχρι να στρώσει τεχνολογία. Και άλλο δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η παραγωγή ενέργειας ηλεκτρικής που χρειάζεται για να φορτίσεις ένα αμάξι είναι πιο βιολογικές, οικολογικές σε σχέση με τις μπαταρίες που θέλουν κάθε 4-5 χρόνια, 6, ξέρω εγώ, άλλαγμα, τι μόλις επιφέρουν οι ίδιες οι μπαταρίες στο περιβάλλον. Και τι εξόριξη διάβαζα μια μελέτη λιθίου πρέπει να γίνει και πόση ενέργεια πρέπει να καταναλωθεί για να εξοριχθούν από αυτά τα κοιτάσματα το λίθιο, γιατί αυτές μάλλον θα είναι μπαταρίες λιθίου. Ναι, γιατί έτσι όπως το είπατε, ακούστηκε ότι κάποιος ηλίθιος έκανε μια μελέτη. Είπατε μελέτη λιθίου, έτσι. Γιατί λέω τώρα ποιον εννοεί. Άραγε, ναι, λιθίου, για το λίθιο. ναι, που υπάρχει μπαταρίες. Και υπάρχει σε μεγάλα βάθη και η εξόριξή του και η επεξεργασία του και τι απομένει μετά. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, η ηλεκτροκίνηση ακόμη είναι. Και νομίζω ότι θα την φάει η κίνηση με υδρογόνο. Ναι. Πιο γρήγορα τρέχουν. Λοιπόν, η αφορμή για να μιλήσουμε είναι αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που αγγίζει όλο τον κόσμο. Ίσως ειδικά τους γονείς, όλο αυτό που έχουμε μείνει άναυδοι, έχουμε μείνει με ανοιχτό το στόμα. Αλλά εννοείται ότι θα μιλήσουμε και λίγο για ΠΑΟ, γιατί ξέρω ότι είστε από αυτούς που δεν μαζεύονται. Δηλαδή, άμα θέλουν να το πούνε αυτό, δεν κάνουν δεύτερες τρίτες σκέψεις. Όχι, άμα θέλουν να πούνε κάτι για τον ΠΑΟ, το λέει. Πάντα και στα δικαστήρια δεν μπόρεσε να με μαζέψει κανένας όταν έχω δίκιο. Στα δικαστήρια. Όταν δεν έχω δίκιο, το βουλώνω και δεν μιλάω. Ναι. Αλλά όταν έχω δίκιο, δεν μπορεί να με μαζέψει κανείς. Και μετά από 33 χρόνια δικηγορίας, δύσκολα μαζεύομαι γιατί δεν έχω να φοβηθώ και τίποτα. Τη διαδρομή μου τη διέγραψα. Ναι, τώρα τι λέτε ότι τελειώνεται σιγά σιγά. Όχι, δεν πάω για τη συνταξιοδότηση, ακόμη είμαι μικρός, αλλά ξέρεις, είναι, άκουσα να σου πω, και ο Πελέ κρέμασε τα παπούτσια του, αλλά συνέχισε να είναι ο Πελέ. Και ο Ρονάλντο θα τα κρεμάσει κάποια στιγμή τα παπούτσια του, αλλά θα είναι ο Ρονάλντο, έτσι δεν είναι. Και ο Μέση θα τα κρεμάσει, αλλά θα συνεχίσει να είναι ο Μέση. Διέγραψαν διαδρομές, δηλαδή, που να τους δίνουν το δικαίωμα να μιλάνε. Άρα έχω στον αέρα τον Κριστιάνο Ρονάλντο της δικηγορίας, τέλεια, δε. Άκουσε, δεν θέλω να πάρω. Όχι, δεν ήθελα να καβαλήσω, να καβαλάω το καλάμι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας είναι γνωστός στο κοινωνικό του περίγυρο, μέσα στη χώρα μας. Παγκοσμίως είναι ένα τίποτα. Λοιπόν, για μένα μιλάω. Μπήκαμε σε ένα. Ο Ρονάλντο παγκοσμίως είναι αυτό που είναι. Μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο, το ξεκίνημα της κουβέντας μας, σε ένα αυτοκίνητο με άστρο. Συνεχίζουμε. Μα είναι ωραία να λέμε και πέντε πράγματα, έτσι να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Ναι, εννοείται. Και εγώ, εμένα μου αρέσουν αυτά. Μπήκαμε, μετά πήγαμε σε άλλο γήπεδο, πήγαμε σε ένα αστέρι ποδοσφαιριστή. Πάμε τώρα να πούμε και για το αστέρι την ομάδα, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί μετά θα πάμε στο δύσκολο θέμα. Από το ένα είναι το αστέρι.
Ο ΠΑΟΚ μετά την έλευση Λουτσέσκου άρχισε να παίζει μπάλα. Να κερδίζει. Σε φίλο του Λουτσέσκου πέσαμε. Όχι, εγώ ξέρεις ήμουν ενάντια στο Λουτσέσκου. Ακόμη και τότε που πήρα, ακόμη και τότε που πήρα το, που πήραμε το double. Ναι. Και τι άλλαξε? Κοίταξε να σου πω, όταν ένας άνθρωπος σου αποδεικνύει ότι με την έλευσή του, συγκρίνοντάς την και με το παρελθόν, έχει επιτυχίες, πάπτρα βγαίνει πίσω και λες, ρε φίλε, εδώ είχες άδικο. Ο άνθρωπος μπορεί να μην είναι φαντεζή, μπορεί να μην σου παίζει ένα ποδόσφαιρο φαντεζή, αλλά ξέρει να εκμεταλλεύεται το ρόστερ που έχει. Και το ρόστερ μας δεν είναι πρωτοράφι, ούτε δεύτερο ράφι. Τρίτο ράφι είναι το ρόστερ μας. Σας είχα για φίλο τον Γκαρσία και όχι τον Λουτσέσκου. Έτσι όπως σας ακούω, χωρίς να τον μιλήσω. Ο Γκαρσία, κοίταξε να σου πω. Ναι. Τον Γκαρσία τον αγαπούσα, τον αγαπώ και θα συνεχίζω να τον εκτιμώ. Είναι σάρξεκ της σαρκός μας και οστούν εκ των οστέων μας του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα όμως ότι γίνεται και μεγάλος προπονητής. Α, μπράβο. Αυτό είναι. Αλήθεια είναι. Εντάξει. Θέλει ακόμη να τρέξει αρκετό νερό στο μήλο του, ώστε, ενώ το νερό μήλο, έτσι, ώστε να γίνει ένας μεγάλος προπονητής κάποια στιγμή. Ο ΠΑΟΚ που το χάσε το πρωτάθλημα φέτος, αν το χάσε, γιατί μπορεί τώρα ο Ολυμπιακός να παντρευτεί την ήττα και να το πάρει στην αρχή. Τα πρώτα παιχνίδια το χάσε. Στα 10 πρώτα παιχνίδια το χάσε. Εκεί με τα Γιάννενα, τις ήττες, τις ήττες μέσα στην Τούμπα. Αλλά είχε την ευκαιρία του στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό να πάει στους 6 εκεί πέρα, να αρχίζει να τσουρουφλίζεται ο Ολυμπιακός, αλλά δεν. Κοίταξε. Παίξαμε σαν να είχαμε κερδίσει 3-0 το πρώτο μάτσι, χαρτούσαμε και εμένα μείναμε πίσω. Δεν μας ήθελε, δεν μας ήθελε εκείνη την ημέρα. Η μπάλα δεν μας ήθελε. Τι να κάνουμε. Ναι, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος στο ποδόσφαιρο και το ξέρουν όλοι αυτό. Ναι. Πάντως έτσι όπως είναι όλοι. Δομημένο το έργο στο ΠΑΟΚ είναι μια χαρά. Έτσι. Ας είναι και μακριά ο μεγαλομέτωχος λόγω των καταστάσεων, των περιστάσεων αυτών. Αλλά τέλος πάντων έτσι δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ τον προηγούμενο χρόνο. Τέλος πάντων εκεί που ψαχνόμασταν. Ο ΠΑΟΚ σήμερα παίζει ένα ποδόσφαιρο. Mm. Δεν μπορεί να πει αμά τρελαίνομαι βλέποντας τον ΠΑΟΚ. Σε βγάζει πάντα την πίστη, τη χολή σε βγάζει. Ναι. Έτσι μέχρι το 95 ας πούμε είσαι με το δαγκάνεις εκεί τα σίδερα τα δαγκάνεις αλλά τα αποτελέσματα είναι καλά και αυτό το πιστώνω στο Λουτσέσκου. Επίσης ο Σαββίδης ελπίζω ότι από του χρόνου θα φέρει και παίκτες έστω από το δεύτερο ράφι. Έστω και από το δεύτερο ράφι τι, για πού, για τον ΠΑΟΚ? Ναι. Μόνο πρώτο ράφι. Δεύτερο δεν υπάρχει πλέον για τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, πρώτο ράφι δεν αντέχουν τα οικονομικά. Του ΠΑΟΚ ακόμη και από το financial. Ναι, δεν υπάρχει αυτό πλέον. Είναι διαφορετικά τα γράμματα. Το έχουν αλλάξει σιγά σιγά τώρα με αυτό που έγινε με τον κορονοϊό. Αλλά εντάξει. Υπάρχει ένας έλεγχος. Πρώτο ράφι τι να φέρει. Να φέρει, έρχεται πρώτο ράφι στον ΠΑΟΚ και στην Ελλάδα. Δεν έρχονται. Πώς δεν έχει, έχει να ανεβεί ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν λέμε για τις πρωτοπλασάτες που παίζουν. Θα έρθει ο Μέση, δεν μιλάμε γι' αυτό τώρα. Εντάξει. Πάει στο πρώτο ράφι. Πρώτο ράφι τώρα. Στο πρώτο ράφι έχει κι άλλους που είναι εφικτό να έρθουν γι' αυτό. Και πλέον έχει μεγαλώσει τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ που και με την πορεία που κάνει, που επιτέλους κατάλαβαν δηλαδή ότι πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με την Ευρώπη, με την πορεία που κάνει στην Ευρώπη ακούγεται περισσότερο. Μεγαλώνει ακόμη πιο πάντως, πολύ. Πάντως όλοι ξέρουν και όλοι το αποδεχόμαστε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται 3-4 παίκτες οι οποίοι θα δώσουν και ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Εγώ με τον ΠΑΟΚ εκπλήσωμαι. Είναι στιγμές που λέω μα τι ταχύτητα είναι αυτή με την οποία αλλάζουν την μπάλα και παίζουν τα τρίγωνα και φεύγουν στην αντεπίθεση. Και άλλη φορά ας πούμε μαραζώνει η καρδιά μου να τους βλέπω εκεί κούτσα κούτσα πάτσα πάσα τα κέντρο δώσε πίσω πάρε βάλε κάνε και να είναι αντιπαραγωγικός. Έτσι εκπλήσωμαι με τις μεταπτώσεις που έχει ο ΠΑΟΚ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε ικανοποιημένοι με τον ΠΑΟΚ και είμαι σίγουρος ότι ο Σαββίδης και με τα λεφτά που έβγαλε ο ΠΑΟΚ η ίδια η ομάδα φέτος με τα λεφτά που έβγαλε και πιθανόν να βγάλει ακόμη κι άλλα να του δώσει την ευκαιρία να φέρει... περισσότερους παίκτες. Ναι, βέβαια, μακάρι. Επειδή ο ΠΑΟΚ φέτος υπήρξε ανταποδοτικός ως προς τα κεφάλαια που ξόδεψε και ως τους παίκτες που πούλησε, έτσι. Επειδή τώρα τις τελευταίες ώρες οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ ασχολούνται πολύ με το βόλεϊ γιατί η ομάδα πάει να πάρει το κύπελο, δεν πιστεύω να είστε από αυτούς τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ που βλέπουν και βόλεϊ. Αλλιώς θα ολοκληρωθεί η συζήτησή μας εδώ.
Αν είστε. Κοιτάξτε, θα σου πω. Όχι, δεν βλέπω βόλεϊ γιατί με κουράζει. Τέλεια. Πολύ αργό ρε παιδάκι μου, πολύ αργό. Εντάξει, αθληταράδες τα παιδιά. Όμορφο άθλημα, αλλά εντάξει, δεν. Προτιμώ να δω μπάσκετ, ας πούμε, αμερικάνικο. Ναι. Ελληνικό δεν βλέπω μπάσκετ. Και βλέπετε NBA, ξενυχτάτε. Όχι, τα βάζω στην τηλεόραση, στο αυτόματο. Το γυρνάτε πίσω. Παίρνει, τα κατεβάζει. Και όταν η γυναίκα μου και τα παιδιά μου βλέπουν αυτή την βλακεία, πώς το λένε, Masterchef. Εκείνοι που μαλώνουν συνέχεια οι μάγειρες. Masterchef, ναι, καλά είπα. Α, να μπράβο, ναι. Για να μην μαλώνουμε. Το ήξερα. Εγώ βλέπω το τέτοιο, το μπασκετάκι με τον Αντετοκούμπο και μην μου πείτε, αυτό είναι σοβαρό τώρα. Μην μου πείτε ότι υποστηρίζετε τους Bucks του Αντετοκούμπο. Το NBA. Εγώ υποστηρίζω τον Αντετοκούμπο. Κύριε Αποστολίδη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς είμαστε Warriors εδώ πέρα. Golden State Warriors είμαστε. Είμαστε με τον Steph Curry. Ο Αντετοκούμπο παίζει στον Ολυμπιακό του NBA. Είναι σαν τον Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς ο Αντετοκούμπο. Τον ακουμπάς από τα δύο μέτρα, τον κοιτάς και δίνουν φάουλ οι διαιτητές. Αυτό τώρα, όχι επειδή είναι οφείλουν να προστατεύουν τους μεγάλους παίκτες. Όπως εντάξει. Προστατεύουν και τον Μέση και τον Ρονάλντο. Ναι. Δεν γίνεται να πας τώρα σε ένα μεγάλο παίκτη που αξίζει τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων και να αφήσεις έναν μετρίου αναστήματος ενός στο ύψος παίκτη να τον κατεβάζει δύο σφαλιάρες. Καλά, εντάξει, χέρι. Αυτό υπάρχει από τους κανονισμούς στα αθλήματα. Να περνάς από δίπλα του. Κοίταξε, και ένας παίκτης που δίνει θέαμα, γιατί το μπάσκετ στην Αμερική είναι θέαμα, έτσι, είναι show. Βέβαια. Ο οποίος κάνει σόου κάθε φορά που παίζει και δεν είναι μόνο αυτός, έτσι, είναι και πολλοί άλλοι σε άλλες ομάδες. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη και εδώ στον ΠΑΟΚ είχαμε το σόου του Ντίλαρτ πριν από χρονιά. Ναι, ναι. Στο μπάσκετ πάτε του ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ πάτε. Στη Γενέβη ήσασταν. Στη Γενέβη ήσασταν. Στη Γενέβη ήμουνα, ναι. Ναι. Και είχα πάει και στο Ισραήλ παλιά με φασούλα. Τον ακατανόμαστο σήμερα, ας πούμε, γαύρο. Αστειεύομαι, έτσι το λέω, χάρη. 31 χρόνια περάσαν από τη Γενέβη. Το ξέρετε, το ξέρετε το νούμερο αυτό. Θα με πιστέψεις ότι έχω πάει και με τον Άρη στη Γάνδη. Ναι. Γιατί? Γιατί ο κουμπάρος μου ήταν Αριανός Φόλα. Η Γάνδη είναι πανέμορφη πόλη, γιατί εγώ έχω σπουδάσει σε εκείνα τα μέρη και στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Ναι. Και η Γάνδη είναι ωραία πόλη, έχει ωραία πραγματάκια μέσα. Εντάξει, πηγαίναμε και στο γήπεδο, μωρέ, πώς λέγαμε. Πήγατε στη Γάνδη, στο Final Four του, τι δουλειά είχατε. Εδώ, πήγα. Εδώ ο Άρης σας έπαιρνε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα με το Ρίγα και το Δουβί, λένε οι παοξίδες. Και εσείς πηγαίνατε στη Γάνδη, αν και παοξής. Κοίταξε. Ας λέμε ότι θέλουμε. Μερικά πράγματα πρέπει να τα σεβόμαστε. Όταν έπαιζε ο Βασιλιάς, έτσι, ο οποίος περπατούσε στον αέρα, ο Γκάλης. Νόμιζα είπατε να εννοούσε το Λεμπρόν. Εγώ πήγαινα να δω τον Γκάλη, δεν πήγαινα να δω τον Άρη, να περπατάει εκεί και να σπάζει τις μέσες των αντιπάλων. Ναι, αλλά πριν από τρεις μέρες σας κέρδιζε εσάς, να πούμε το Ρίγα και το Δουβί, λένε οι παοξίδες. Είπαμε και τ' άλλο το σύνθημα. Σήμερα τουτού η μάνα του Δουβί για να ξεκουραστεί η μάνα του. Δεν υιοθετώ. Λοιπόν, κύριε Αποστολίδη, εγώ είμαι φίλαθλος της Θεσσαλονίκης. Παοξής, αλλά φίλαθλος της Θεσσαλονίκης. Μεγάλωσε... Εγώ ποτέ δεν προσχώρησα στο μια πόλη, μια ομάδα. Μεγάλωσε... Εγώ έλεγα πάντα μια πόλη, τέσσερις ομάδες. Και ο Απόλλο Καλαμαριάς μέσα. Και ο Ηρακλής μέσα. Οπότε κάνετε δημόσιες σχέσεις τώρα επειδή είστε δικηγόρος, έτσι. Δεν κάνω καθόλου. Εγώ είμαι Πόντιος. Θλίβομαι που ο Απόλλων Καλαμαριάς δεν παίζει, γιατί ο Απόλλων περιέχει δηλητηρίων φοβερών. Παιδιά, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον νομικό, τον κύριο Παπαϊπαστολίδη. Δεν έπαθε κάτι, είναι μια χαρά στην υγεία του. Απλά, ξέρω εγώ, αποφάσισε να κάνει δημόσιες σχέσεις σήμερα και να πει. Γιατί είπα, όχι, δεν αποφάσισα τίποτα. Πάντα έτσι ήμουνα. Και με τον Απόλλωνα και συνέχεια και με τον Χάρη Κλίν τον Μακαρίτη που του βγάλα και τον επικίδιο. Για όσους δεν το ξέρουν και δεν παρακολουθούσαν την κηδεία. Ναι. Και μάλιστα έκραξα τους πολιτικούς, γιατί άρχισα την ομιλία μου. Ήταν ο κύριος Τσίπρας εκεί, υπουργοί βουλευτές, και είπα ότι λένε ότι τα νεκροταφεία γέμουν από αναντικατάστατους.
Αυτό μπορεί να ισχύει για όλους σας πλην του Χάρη Κλίν. Λοιπόν, και την πιο δανή πολιτική. Θέλω να μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα να ακούσουμε το χορηγό της ώρας και μετά θέλω μια τοποθέτηση για ένα θέμα που δυστυχώς για αυτό το θέμα ή σε αυτό το θέμα δεν θα γελάσουμε. Είναι αυτό που γίνεται στην Πάτρα. Αφορά τη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς, ναι. Να ακούσουμε τον χορηγό της ώρας, σας ευχαριστώ πολύ. Και αμέσως μετά θέλω ένα σχόλιο για αυτό το κακό που γίνεται. Κύριε Ποσολίδη, θέλω ένα σχόλιο τελευταίο για αυτό το κακό που και εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής είπα ευτυχώς πώς το γλιτώσαμε και δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη που το ναι, τελευταίο... ξέρεις εκεί στην Αθήνα έχουν βρει εκείνο το ποτάμι που είχε βγει ο Αυγίας και καθαρίζει τον κόπρο εκεί στο Βόφρο, ναι. Στο χαμετυπίο της Ελλάδας που είναι η Αθήνα και εκεί είναι όλα καλά. Ναι. Όλα καλά κυλάνε. Ναι. Όλα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και τα λοιπά. Αλλά σε αυτά τα ξέρουμε. Ναι. Εντάξει. Ο Βόθρος της Ελλάδας εκεί μέσα που ξεπλύνονται όλα τα λίμματα ας πούμε της Ελλάδας και όλες οι βρωμιές που γίνονται εκεί είναι όλοι καθαροί. Ό,τι κακό συμβαίνει συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Πάτρα, μα δίνουμε και αφορμές. Δώσαμε ένα σωρό αφορμές και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πείτε μου λίγο τι... Κύριες και μεγαλύτερες δώσαν στην Αθήνα αλλά δεν έγινε τόσο θόρυβος. Τα πνίγουν πιο εύκολα εκεί, ναι. Εδώ πάμε και στο κουτσουμπολέ. Πιο εύκολα, τα πνίγουν. Ναι, τα πνίγουν. Δεν τα πνίγουν πιο εύκολα, τα πνίγουν. Τα πνίγουν εδώ εντελώς, κοντεύει να πνιγεί και το καράβι, να αυτοκτονήσει, να βουλιάξει από μόνο του. Αυτοκτόνησαν οι μάρτυρες, αυτοκτονήσει και το καράβι τώρα, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα στην Αθήνα. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κοιτάξτε, με αυτή την υπόθεση θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Δεν υπερασπίζομαι ούτε είμαι δικηγόρος, ούτε ξέρω, ούτε έχω γνώση της δικογραφίας της, πώς τις λένε εκείνης της κυρίας που κατηγορείται, που είναι πια κατηγορουμένη. Της Πυρίγκου, Ρούλα. Πυρίγκου, ναι, και Πυρίγκου. Δεν ξέρω αν έχει ομολογήσει κιόλας ακόμη. Όχι δεν ακόμη. Έχω ιδέα. Όχι, όχι, δεν το έχει κάνει. Λοιπόν, θυμάστε πριν λίγο καιρό που είχε κατηγορηθεί μια κοπέλα 20 χρονών ότι μαζί με τη μάνα της είχαν σκοτώσει τον πατέρα της εκεί στον Εύωσμο τον Ταξιτζή. Ναι, 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 ναι. Και μάλιστα η μικρή είχε ομολογήσει το θυμάμαι, ότι ναι. Σκότωσε τον πατέρα της με τόσες μαχαιριές. Το θυμάμαι. Θυμάστε την υπόθεση. Βεβαίως το θυμάμαι, ναι. Τι θυμάμαι. Εγώ μόλις πήρα τη δικογραφία και τη διάβασα είπα θα υπερασπιστώ την κοπέλα που σκότωσε τον πατέρα. Και όχι τη μάνα. Γιατί μετά από 30 χρόνια δικηγορίας και βάλε, κάτι καταλαβαίνουμε. Ναι. Και στους δημοσιογράφους έλεγα και σε όλα αυτά τα κανάλια με τις τηλεπρεζόνες, τηλεπερσόνες με συγχωρείς. Τηλεπερσόνες, ναι. Έκανε ένα ρο λάθος, αλλά μπορεί και να μην απέχω πολύ από την πραγματικότητα. Όχι, όχι, απέχετε, απέχετε. Λοιπόν, απέχω λέτε, ναι, καλά. Ναι, 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 ναι. Καλά, θες να γίνω πιο σκληρός. Όχι, δεν θέλω να γίνετε. Θέλω να το σχόλιο σας γι' αυτό, γιατί λοιπόν, θέλω να τα ακούσω. Αυτή την κοπέλα δεν την αθώωσα εγώ, αθώθηκε με ομολογία ότι το σκότωσε. Γιατί έγινε το δικαστήριο και βοήθησα κι εγώ να αποδειχθεί ότι η κοπέλα ούτε το μαχαίρι τα έπιασε στα χέρια της. Και αθώθηκε με ομολογία. Την είχαν όλοι οι κοινοί γνώμοι και όλα τα κανάλια ένοχοι ότι σκότωσε τον πατέρα της. Ναι. Πατροκτόνος. Η πατροκτόνος είναι αθώα και κυκλοφορεί. Ναι, πρώτα τα κανάλια δικάζουν και μετά τα δικαστήρια. Η μάνα καταδικάστηκε σε ισόβια. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω ως παράδειγμα για να σας πω ότι έχουμε μια δημοκρατία αστικού τύπου και έχουμε καθορίσει τρεις πυλώνες. Την νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαιοσύνη η οποία επιλύει τέτοια θέματα. Τώρα, εάν από λοιμοξιολόγοι, σεισμολόγοι, ξέρω εγώ, τάδε λόγοι, λόγοι, έχουμε γίνει όλοι και ποινικολόγοι και έχουμε βγάλει απόφαση, κάνουμε λάθος με τον πολιτισμό μας. Είναι μια ύποπτη για την οποία υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι έκανε αυτό το φοβερό έγκλημα ή ενδεχομένως και τα άλλα φοβερά εγκλήματα των άλλων δύο παιδιών, ναι. Και οφείλει η ανακριτική διαδικασία και η λειτουργία να αποδείξει ότι το έκανε αυτή πέραν πάσης αμφιβολίας. Ο μεγάλος ο Κατσαντώνης, ο ναι. Καθηγητής του ναι, Δικαίου ναι, ναι. Και δικηγόρος, mm-hmm. Παρά τους πόδας τους οποίους ενδιέτριψα επί εξάμηνων, ναι. Μας έλεγε ουδέν δυνάμεθα να είπομεν
μιλούσαν και καθαρεύουσα τότε οι παλιοί, εάν δεν ρίψουμε πρώτα και μία ματιά εις τον φάκελο, πώς τώρα όλοι, χωρίς να έχουν ιδέα του φακέλου, έχουν καταλήξει σε καταδικαστική απόφαση, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί η γυναίκα να είναι ένοχη, έτσι, μόλις όμως την πει η δικαιοσύνη είναι ένοχη. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι απλά ύποπτη, είναι κατηγορουμένη. Κατάλαβα. Και εγώ σας λέω είναι, έτσι. Το έκανε. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, δημοσιογραφικές πληροφορίες. Τι, ότι βρέθηκε αυτό το αναισθητικό φάρμακο, ναι. Κεταμίνη, την οποία έχω ξανασυναντήσει στις δίκες μου. Δίδεται μόνο ιατρικό σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά δεν ξέρουν να μας πούνε ακόμη ποιος το έδωσε. Μας λένε ότι σε αυτά τα 20 λεπτά που χρειάστηκε το πολύ για να δράσει και τα μείνει, η μόνη που μπήκε στο δωμάτιο ήταν αυτή η κατηγορουμένη. Και έχει κάμερες εκεί και ξέρω ότι δεν μπήκε κανένας άλλος. Μάλιστα. Υπάρχει καμία απόδειξη. Άρα περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Αυτό μαζί με όλα τα στοιχεία που θα μαζευτούν θα δώσουν την ευκαιρία σε ένα δικαστήριο να βγάλει απόφαση. Προσέξτε όμως εδώ τι γίνεται. Ποιο είναι το μεγάλο έγκλημα, ναι. Κατά της δικαιοσύνης. Το δικαστήριο που δικάζει αυτού του είδους τα εγκλήματα είναι μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Έχει 4 ενόρκους και 3 τακτικούς δικαστές. Και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Ναι. Φαντάζεστε 4 μάνες από αυτές που την καταργούνται και ξέρω εγώ και γράφουν να κληρωθούν ένορκοι σε αυτό το δικαστήριο και να έχουν ήδη βγάλει απόφαση από το σπίτι τους και να μην ακούν τίποτα από το δικαστήριο, απλά να έχουν το μάνα μητέρας όπως το γράφουν κιόλας. Τι απόφαση θα βγάλουν, αφού είναι ήδη επηρεασμένες ως το μεδούλι 100%. Πώς μπορεί να αποδοθεί σωστά έτσι η δικαιοσύνη. Να περιμένουμε. Εδώ άκουσα και ψυχολόγο, όχι ψυχίατρο, προσέξτε, ψυχολόγο, να λέει ότι, ξέρετε, εγώ το είχα καταλάβει από την αρχή, διότι έτσι όπως είδα τη ζωγραφιά και το ένα και το άλλο, ξέρω εγώ, και η ψυχολογία είναι μαθηματικά. Τι άλλο θα ακούσουμε. Κατάλαβα τι λέτε. Η πιο αχανής επιστήμη, η οποία ακόμη εξερευνά και υπάρχουν 100 σχολές ανάλυσης και ψυχοθεραπείας, ήθελα να μας πει ότι η ψυχολογία είναι μαθηματικά. Επίσης κακίζω όλους αυτούς τους ιατροδικαστές, πραγματογνώμονες, οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε. Και μιλάνε γιατί, για πράγματα τα οποία κατά την προανάκριση και την ανάκριση είναι μυστικά. Και δεν τα γνωρίζουν, λέτε. Δεν λέγονται. Mm. Δεν πρέπει να λέγονται. Κατάλαβα. Διαρροές της δικογραφίας, φύλο και φτερό. Πρέπει να επέμβει επιτέλους κάποιος εισαγγελέας να τους μαζέψει. Τώρα θα σας πω και το εξής. Προχθές είχα μια δίκη. Είχα 5 ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες οι οποίες λέγαν ότι ο κατηγορούμενος είχε καταλογισμό. Το δικαστήριο της πέταξε όλες στο καλάθι των αχρήστων και τον έβγαλε ψυχοπαθή και τον έστειλε στο φρενοκοστό τρελοκομείο. Καταλάβατε. Ναι. 5 ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες, εκ των οποίων οι 2 ήταν δικαστικές και όλες από δημόσια ψυχιατρία. Μέχρι και από τη Σιγκαπούρη, από το δημόσιο ψυχιατρίο της Σιγκαπούρης είχα. Κατάλαβα. Πραγματογνωμοσύνη. Λοιπόν, ας μην βιαζόμαστε. Το δικαστήριο, ο ανακριτής, ο εισαγγελέας θα τα μαζέψουν όλα, η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της και αν μεν είναι ένοχη να υποστεί αυτά που πρέπει να υποστεί και προβλέπονται. Έτσι. Ιδάλλως να βλέπω μια χιλιάδα έξω από το σπίτι να πετάνε πέτρες, να γράφουν, να θέλουν να λιτζάρουν συγγενείς, αδερφούς, φίλους και τα λοιπά, είναι το ίδιο άρρωστοι όσο αυτοί. Άρρωστη λέω, έτσι δεν λέω κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Αποστολίδη, δυστυχώς ο Κασναφέρης σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Θα σας καλέσω και την επόμενη εβδομάδα, κοίταξε, για να συνεχίσουμε 30, το δεύτερο ημιχρόνο. Έχω 30 λεπτά καθυστέρηση, λέω, βλέπω, δίνει ο τέταρτος, για να πω το εξής. Κύριε Αθηναίοι, εκεί που είναι όλα καλά, αφήστε ήσυχο το Σαββίδη.
Σαββίδης μπορεί να έχει τα ελαττώματά του, μπορεί να έχει όσα θες να του καταλογήσεις, αλλά αφήστε ίσκο το Σαββίδη. Ο Σαββίδης είναι πιο Έλληνας από εσάς, είναι πόντιος, έχει ελληνικό διαβατήριο και αυτή τη διεθνή πειρατεία περί κατάσχεσης περιουσιακών αντικειμένων, επειδή έχει εμπορική έδρα ή μια έδρα από όλες τις εταιρείες του Ροστόφ, αφήστε τις κατά μέρος, κάνετε ζημιά στον τόπο, κάνετε ζημιά στην Ελλάδα. Εάν ο Σαββίδης επένδυε τα λεφτά που επένδυσε στη Βόρειο Ελλάδα, στην Αθήνα και τρώγαν τα λαμόγια των Αθηνών, επίσημη γλώσσα του κράτους θα ήταν η ποντιακή. Αυτά. Ευχαριστούμε, ξέρετε, κύριε Αποστολίδη. Ότι δεν έχω σχέσεις, ούτε είμαι σύμβουλός του. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι και έχω κοντραριστεί κιόλας. Το ξέρω. Αλλά αφήστε τα αυτά. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Αφήσουνε. Την επόμενη εβδομάδα θα σας ξανακαλέσω. Γεια σου, έχουμε γεια. Και άλλα να πούμε. Ευχαριστούμε πολύ.